Ο κύριος Τσίπρας θα συναντήσει τον κύριο Βενιζέλο τη Δευτέρα. Για να ενημερωθεί για την εξωτερική πολιτική. Ναι, νομίζω και για την εξωτερική. Όντως νομίζω θα είναι για την εξωτερική πολιτική. Αλλά αφήστε με, μην αφήσετε όμως τον κύριο Χατζηδάκη να κάνει ένα τέτοιο κλείσιμο και εγώ να. Δεν περνάει έτσι αυτή η συνάντηση. Δηλαδή θα το δούμε αυτό. Που εγώ κατάλαβα ότι θα είναι για θέμα της αρμοδιότητας του Υπουργείου του κύριου Βενιζέλου. Αυτό κατάλαβα, αυτό λένε οι δύο πλευρές. Δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω και ένα κλείσιμο όπως δώσατε στον κύριο Χατζηδάκη. Νομίζω έχουμε 5 χρόνια τώρα και μπορεί ο ελληνικός λαός να κρίνει με σοβαρά κριτήρια αν επέτυχε αυτή η στρατηγική. Μάλιστα. Και τα κριτήρια δεν μπορεί να είναι ότι γυρίσαμε στην ανάπτυξη. Κανένας δεν έλεγε ότι θα φτάσουμε στο 0 το ΑΕΠ. Κάποια στιγμή, μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια, θα σταματήσει. Είναι ήδη η μεγαλύτερη ύφεση ιστορικά που ξέρουμε. Συγγνώμη κύριε Χατζηδάκη, να τελειώσω. Άρα λέω, ο ελληνικός λαός έχει 5 χρόνια, μπορεί να κρίνει αν αυτές οι πολιτικές έχουν πετύχει και αν είναι καιρός να προσπαθήσουν κάτι διαφορετικό. Τον Απρίλιο, να κάνει τον Απρίλιο συνεχώς, πριν από 6 μήνες, να κάνει συνεχώς λάθη. Είχαμε βγει στις αγορές και δανειστήκαμε. Μετά δεν μπορούμε, γιατί έχει προκύψει το φάσμα των μαρξιστικών δοξασιών του ΣΥΡΙΖΑ. Μα αντίμονο. Ελάτε τώρα, κύριε Χατζηδάκη. Κρατήσατε κάποιο. Αυτό δεν το πιστεύει κανείς. Αυτό δεν μπορώ να απαντάω, γιατί δεν το πιστεύει κανείς. Θέλετε να πείτε, ότι δεν σας παίρνει κανείς σοβαρά, δεν πιστεύει κανείς στις δημοσκοπίες. Και θεωρούν όλοι ότι δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσει τις εκλογές. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να καταλάβω. Καλά, πάμε σε διάλειμμα.